Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο κτήμα Vintage στις Σαχαρνές και στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Μόλις ολοκληρώθηκε και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Δημήτρη Γιαρένη. Κύριε Γιαρένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πρώτον, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΠΟ. Όχι, κάτσε, μην κάνουμε καν αυτό, όχι Εκτελεστική Επιτροπή, σε Επιτροπή της ΣΕΠΟ. Στην Επιτροπή της ΣΕΠΟ. Συγχαρητήρια πρώτον για την επανεκλογή σας. Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση. Η οποία, όπως είδατε, είχε και μεγάλη συμμετοχή και τέλειωσε γρήγορα και πήγαν όλα ήρεμα και αναγνωρίστηκε το έργο που κάνουμε εγώ και οι συνεργάτες μου και υπήρξαν ομόφωνες εγκρίσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού και του, καθώς και του διοικητικού απολογισμού και περισσότερο ήταν ενημέρωση των σωματείων γιατί γίνεται η επανεκκίνηση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ενημέρωση στα θέματα που τους αφορούν για την καινούργια χρονιά. Πρόεδρε, δικαιωθήκατε ό,τι είχατε πει πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θα ήθελα να μην είχα δικαιωθεί βέβαια και επειδή, ας το πούμε, δικαιώθηκα, θα κάνω μία πρόβλεψη. Γιατί είχαμε κάνει μία συνέντευξη, αν θυμάμαι. Σωστά, που με είχατε πετύχει στην Κηφισιά. Μπράβο. Θα να πω ότι φέτος περιμένω ότι τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν κανονικά και θα ολοκληρωθούν ομαλά. Άρα είστε αισιόδοξος. Πολύ. Τώρα, η καινούρια αγωνιστική χρονιά θα είναι δύσκολη για όλα τα σωματεία. Τα σωματεία δεν είχαν έσοδα τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Δεν λειτουργήσαν οι ακαδημίες. Οι ακαδημίες ξεκίνησαν από τις 17 Μαΐου. Οι χορηγοί είναι δύσκολοι να βρεθούν. Το ξέρουμε και γι' αυτό, όπως είδατε, ανακοινώσαμε πολλές ελαφρύς για τα σωματεία. Και πιστεύουμε ότι θα κάνουμε και άλλα στην πορεία που θα μπορέσουμε να τους ελαφρύνουμε οικονομικά. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά την επανεκλογή σας, θα θέλατε έτσι να μας πείτε, είστε πλέον επικεφαλής της ΓΑΜΑ Εθνικής, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Ναι, σωστά. Ανέλαβα ένα σημαντικό πόστο. Πιστεύω θα φέρουμε σε πέρα, που ήταν πολύ δύσκολο, την ολοκλήρωση της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τελειώνει και ο τελευταίος όμιλος την επόμενη εβδομάδα. Ώστε να ξεκινήσουν τα μπαράζ. Τα μπαράζ έχουν ξεκινήσει ήδη του Βόρειου Ομίλου. Ναι, νότου. Θα ξεκινήσουν λοιπόν και του Νότιου. Αναγκαστικά Κυριακή Τετάρτη. Πιστεύω, επειδή είναι πλέον ήπιο το κλίμα στην πανδημία, στο κομμάτι της πανδημίας, να μην έχουμε κάτι που θα μας φρενάρει και μέχρι τις 11 Ιουλίου να έχουν τελειώσει και να υπάρχουν οι τέσσερις ομάδες που θα ανέβουν στην ανώτερη κατηγορία. Ωραία. Πρόεδρε, ποιο είναι το δικό σας μάλλον μήνυμα στους παράγοντες, στους ποδοσφαιριστές? Να είμαστε υγιείς, να είμαστε ασφαλείς για να συνεχίζουμε να παίζουμε μπάλα και να παρακολουθούμε μπάλα ή γενικά να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.